τι άφθαστο μεγαλείο ψυχής. Και οποία άπειρη αγάπη του μεγάλου εκείνου ανδρός για τον γεννησινιό του τόπου, με το πλήθος των ευεργεσιών του, στάθηκε για την Κάλυμνο ο κατεξοχής τοργικός πολίτης, μεγάλος πατριώτης και μέγας ευεργέτης. Την περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου και κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όταν οι στερήσεις, η ανέχεια, η δίνα δοκίμαζαν σκληρά τον τόπο, όταν το ψωμί σφάνιζε στο τραπέζι των πολλών, ο Νικόλαος Βουβάλης, όχι μόνο με λόγια διαβεβαίωνε τους Καλυμνίους ότι δεν θα στερηθούν, αλλά με παραγγελίες του στους σιτοβολώνες Καναδά και Αμερικής, γέμιζε τις αποθήκες του με εκατοντάδες σακιά αλεύρι και τα μοίραζε στους ενδεείς. Στα εθνικά θέματα δεν έμεινε ουραγός ή αδιάφορος, έδειξε αγωνιστικό στέλος και απέναντι των Τούρκων και απέναντι των Ιταλών. Και όταν η Ελλάδα μας βρισκόταν σε πόλεμο με τη Βουλγαρία στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και οι εθνικές ανάγκες ήταν τεράστιες, ο γυραιός πια Νικόλαος Βουβάλης δεν υστέρησε στο καθήκον, αλλά ανταποκρίθηκε στη φωνή της πατρίδας του και διέθεσε το σημαντικό για την εποχή ποσό των 25.000 δραχμών, προσφορά για την οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον ευχαρίστησε εγγράφως. Ξεχωριστή μέρα σήμερα για το νησί μας, διότι τιμνούμε την μεγάλη μορφή του νησιού, τον Νικόλαο Βουβάλη, τον άνθρωπο που έδωσε τα πάντα για τον τόπο του. Νοσοκομείο, σχολεία, φιλανθρωπία, η γνήσια προσωποποίηση του ανθρώπου που πέρα από το προσωπικό του συμφέρον ξέρει να αγαπά τον τόπο του, τους συνανθρώπους του. Πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή μέρα για όλους μας και νομίζω ότι οι νεότεροι, οι νέες γενιές πρέπει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να μάθουν περισσότερα και γι' αυτό το σκοπό να μάθουν περισσότερα για τον Νικόλαο Βουβάλη και τη σύζυγό του. Γι' αυτό το σκοπό εμείς ως Δημοτική Αρχή θα κάνουμε κινήσεις οι οποίες να ρίξουν φως, να ενημερώσουν τις νεότερες γενιές για αυτόν τον μεγάλο Καλύμνιο, τον μεγάλο αυτό άνδρα, ο οποίος έδωσε όλη του τη ζωή για το καλό αυτού του τόπου. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Είναι μεγάλη μου τιμή που και εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με όλους τους άλλους κάτοικους της Καλύμνου, όλες τις αρχές, να μνημονέψουμε τον μεγάλο ευεργέτη της Καλύμνου, τον κύριο Βουβάλη, μαζί με τη σύζυγό του. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα ακούγοντας το λόγο που έβγαλε ο κύριος για τον κύριο Βουβάλη, το ιστορικό του. Ένα πράγμα είδα ότι ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο ήταν μεγάλος ευεργέτης, αλλά σκεφτόταν δεκαετίες μπροστά. Πραγματικά σήμερα μας έστειλε και μήνυμα το πώς και εμείς μπορούμε να κοιτάξουμε τις σημερινές εποχές με τις δυσκολίες που υπάρχουν, να προχωρήσουμε θετικά μπροστά. Ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Βουβάλη, τη σύζυγό του και όλο το ίδρυμα το τι έχουν κάνει για την Κάλυμνο και για την Ελλάδα. Τιμούμε ένα μεγάλο ευεργέτη του νησιού μας, ίσως το μεγαλύτερο, οραματιστή. Έβαλε τα πράγματα εκεί που έπρεπε να τα βάλει. Είδε την Κάλυμνο πως πρέπει να αναπτυχθεί. Αρχίζει από την παιδεία. Κάνει αυτά που κάνει για την παιδεία. Το πρώτο δημοτικό σχολείο. Έρχεται, δεύτερο πράγμα που χρειάζεται η κοινωνία είναι η υγεία. Κάνει το νοσοκομείο. Ένα τρίτο, βλέποντας ότι είναι νησί σαν νησί και έχει ανάγκη τη θάλασσα, να φτιάξει λιμάνι. Και τρίτο, βάζει και στη θέση της τον τουρισμό, το οποίο έχει ανάγκη και σήμερα η Κάλυμνος, αξιοποιώντας τις θερμοπηγές, δημιουργώντας ένα τεράστιο ξενοδοχείο που θα είναι ο πυλώνας της προσέγγισης του υπόλοιπου τουρισμού. Αυτά ήθελα να πω για το μεγάλο ευεργέτη και να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μικρό δείγμα εγνωμοσύνης απέναντί του. Και χρειάζεται αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος να γίνει ένα καλό βιβλίο που να αναφέρει όλη τη δραστηριότητα αυτού του ανθρώπου, την οποία πρέπει να γνωρίσει και ο τελευταίος Καλύμνιος, για να μπει στο πνεύμα το αναπτυξιακό, το παραγωγικό, το λατρευτικό προς το νησί της Καλύμνου. Αποτίσαμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στους μεγάλους ευεργέτες του νησιού μας, στον Νικόλαο και στην Εκατερίνη Βουβάλη, που το έργο τους είναι τεράστιο. Άρα υποχρέωσή μας να τιμούμε τους μεγάλους ευεργέτες όπως ήταν ο Νικόλαος και η Εκατερίνη Βουβάλη και βέβαια ευχόμαστε στο μέλλον να βρουν μιμητές. Ας είναι η αιωνία τους η μνήμη. Ο Δήμος των Καλυμνίων και το Ίδρυμα Ελέους σήμερα πραγματικά ετοίμησαν τους μεγάλους ευεργέτες του νησιού αυτού.
τον Νικόλα και την Κατερίνα Βουβάλη. Εγώ από την αρχή που ήρθα στην Γκάλη με ζήτησα να δω τι γίνεται γύρω από αυτές τις εκδηλώσεις θρησκευτικές εις μνήμη αυτών των μεγάλων ανδρών του νησιού. Ήταν κάτι χαλαρά πράγματα. Έτσι λοιπόν με δική μας πρωτοβουλία και του Δήμου και του, του Δήματος Ελέους έγινε αυτή η εκδήλωση σήμερα, παρουσία των σχολείων, παρουσία των αρχόντων και γι' αυτό είναι μια μεγάλη ημέρα για την Γκάλη μας σήμερα και για τα ψυχάς των αμνήστων αυτών μεγάλων ευεργετών του νησιού μας. Ας είναι η αιωνία τους η μνήμη και πάντοτε ο λαός να ζει και να θυμείται αυτές τις μεγάλες μορφές. Σε δύσκολα χρόνια, όπως είπε ο κύριος Μινέτος, πραγματικά αγωνίστηκαν, ο Δίος ο Βουβάλης, ο Νικόλας έδωσε το αίμα του, θα πω, έτσι, για το νησί του. Ας είναι λοιπόν η αιωνία του η μνήμη και τη σύζυγου του Κατερίνης.